Καλημέρα για μας, καλησπέρα για σας. Είμαστε εδώ πάλι μετά από αρκετό καιρό με τον κύριο Μιχάλη Καραβασίλη, τον δικό μας Απολλώνιο, τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη του σταθμού, που έκανε ένα μικρό διάλειμμα για να γεμίσει τις μπαταρίες του. Απολλώνη, θέλω να σε καλωσορίσω. Δεν θέλω να ευχηθώ καλό χειμώνα ακόμα. Είναι πολύ, πολύ σκληρό να εύχεσαι καλό χειμώνα από τον Αύγουστο. Εύχομαι να ξεκουράστηκες. Ξεκουράστηκα όντως. Καλημέρα και από μένα. Και καλό βράδυ θα μπορούσα να πω. Πιο σωστά για τους ακροατές. Έτσι, βεβαίως, ναι. Ήταν ένα διάλειμμα σημαντικότατο, ξεκουράστηκα, έκανα μερικές βουτιές στη θάλασσα για να ζωγονηθώ λιγάκι και επέστρεψα πίσω στα καθήκοντα. Έτσι, μπράβο. Δώσε μας και λίγο από τη δική σου ενέργεια και δύναμη, γιατί αρκετοί δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία. Βέβαια, εγώ, εντάξει, είμαι και λίγο αχάριστη, ζω δίπλα στη θάλασσα, αλλά είναι πολύ πολλοί συνέλληνες που δεν καταφέρανε να πάνε πουθενά, οπότε θα πάρουν λιγάκι από την ενέργεια τη δική σου. Έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, από ό,τι μου είπες, Απολλώνη. Είναι ένα θέμα το οποίο όχι απλά είναι επίκαιρο, είναι νομίζω και το πλέον σημαντικό στις μέρες που διανύουμε. Ναι. Θα μας μιλήσεις λοιπόν για τα 5 γέννη του Ισίωδου, σωστά? Ναι, του Ισίωδου. Λοιπόν, εγώ σηκώνω τα χέρια, κάθομαι αναπαυτικά στην καρέκλα μου και σε απολαμβάνω και σου δίνω το τιμόνι. Απολλώνη, ξεκινάμε. Καλή εκπομπή και καλή γνώση να λάβουμε από σένα για άλλη μια φορά. Λοιπόν, ο Ισίωδος είναι ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε στην Χαλκίδα, στην Εύβοια συγκεκριμένα, και έζησε στην Θήβα, κοντά στη Θήβα, σε ένα χωριό που το λένε Άσκρη. Λοιπόν, έζησε από τον 8ο περίπου μέχρι τον 7ο αιώνα, δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς τη χρονική περίοδο, αλλά γνωρίζουμε την εκατονταετία, από τον 8ο μέχρι τον 7ο αιώνα. Δηλαδή είναι περίπου σύγχρονος του Πυθαγόρα. Είναι μία περίοδος εκείνη, στην οποία έχει σημαδευτεί αυτή η περίοδος με ορισμένες μεταβολές, θα μπορούσε να πει, στο θρήσκευμα των Ελλήνων. Δηλαδή, από εκεί και πέρα άρχισαν να μπαίνουν κάποιοι τρόποι θυσιών, λίγο πριν από το 1000 άρχισε αυτό ουσιαστικά. Παλαιότερα δεν υπήρχαν οι θυσίες στο θρήσκευμα των αρχαίων Ελλήνων, γιατί ήταν άκρος και απόλυτα φιλοσοφικό. Και αυτό μας το αποδίδει ο Ορφέας, με σαφήνεια και με λεπτομέρεια, στα ορφικά του, σε όλα τα ορφικά του. Τα γεγραμμένα τα οποία έχει αφήσει ο Ορφέας. Λοιπόν, για να μπούμε στον Ισίωδο τώρα. Ο Ισίωδος μιλάει για 5 ανθρώπινα γέννη. Είναι τυχαίο ο αριθμός 5 πάλι. Πάλι ο αριθμός 5 μπροστά μας. Ο μαγικός αριθμός, εντός εισαγωγικών ο μαγικός. Ναι. Είναι πολύ σημαντικός. Είναι μαγικός αριθμός, γιατί έχει να κάνει με τις 5 αισθήσεις, αλλά και ακόμη κάτι, ότι το κάθε μας άκρο έχει 5 δάχτυλα. Είναι ένα σημείο ακόμη, το οποίο μας αποδεικνύει την πέμπτη διάσταση την οποία διανύει ο άνθρωπος. Αυτό το γένος του ανθρώπινου, έτσι, γιατί τα άλλα έχουν άλλες παραπομπές σε άλλες διαστάσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ο Ισίωδος λέει ότι το πρώτο γένος το δημιούργησαν οι αθάνατοι θεοί και αυτό ήταν το χρυσό γένος των ανθρώπων. Και λέει ακριβώς, θα σας διαβάσω ακριβώς το κείμενο, όπως είναι στην απόδοση. Πρώτο έπλασαν το χρυσό γένος των μερόπων ανθρώπων, οι αθάνατοι που κατοικούν στου Ολύμπου τα δώματα. Δηλαδή, αυτοί που κατοικούν στον Όλυμπο. Άρα, εδώ όμως λέει και μια άλλη λεπτομέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι υπήρχαν τον καιρό του Κρόνου, όταν βασίλευε στον ουρανό ο Κρόνος δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι ο Όλυμπος υπήρχε και εκείνη την περίοδο της βασιλείας του Κρόνου. Δεν έγινε ο Όλυμπος μετά, αφού πήρε την αρχηγία ο Δίας.
Ενδεχομένως εδώ, σε αυτή την περίπτωση, να μπορούμε να κατανοήσουμε ορισμένα πραγματάκια λίγο βαθύτερα της ιστορίας και να διαχωριστεί αυτό το πράγμα που μας βάζουν σε διαχωριστική γραμμή τον χρόνο από το Δία. Ενδεχομένως να ήταν μαζί αυτοί οι δυο και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι και πλανητικό το θέμα. Να είναι του ηλιακού συστήματος θέμα, Κρόνος, Δίας. Δηλαδή την περίοδο που ενδεχομένως ο Κρόνος να είχε μεγαλύτερη ισχύ από τον Δία, για ποιο λόγο όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί ενδεχομένως να είναι αστρονομικό το θέμα και δεν έχω την απόλυτη αυτή τη στιγμή γνώση για να μπορέσω να το διευκρινίσω αυτό. Ενδεχομένως να ήταν μεγαλύτερη ισχύ του Κρόνου τότε και να ήταν μεγαλύτερος ο όγκος του, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα μπορούσε να ήταν, και να μεσολάβησε κάποιο γεγονός το οποίο να έδωσε την μεγαλύτερη ισχύ πλέον στο Δία από εκεί και πέρα. Αλλά εδώ όμως πρέπει να συνυπάρχουν και ο Κρόνος και ο Δίας μαζί. Γιατί βλέπουμε ότι λέει ότι βασίλευε στον ουρανό ο Κρόνος τότε, του Χρυσού Γένους. Ζούσαν, λέει, σαν θεοί, μη έχοντας καμία έγνοια στο μυαλό τους και μακριά και έξω από κόπους και βάσανα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν κουράζονταν οι άνθρωποι αυτοί. Το μυϊκό του σύστημα ήταν έτσι δομημένο ώστε να μην τους κουράζει. Ούτε υπήρχαν, λέει, τα γυρατιά που εμείς τα τρέμουμε. Και έχοντας πάντα νεανικά τα χέρια και τα πόδια, τέρπονταν με συμπόσια μακριά από κάθε κακό. Δηλαδή, δεν υπήρχε το κακό, δεν υπήρχε ο φθόνος, δεν υπήρχε το μίσος, όπως λέμε, και δεν υπήρχε και η αντιπαλότητα, δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει αντιπαλότητα. Όπως και σήμερα δεν υπάρχει λόγος, γιατί ο καθένας καταναλώνει το χώρο του και αυτός ο χώρος, όπως και να γίνει, δεν μπορεί να μας τον πάρει κανείς, αυτό που καταναλώνουμε ως οντότητες. Είναι απόλυτα δικός μας όσο είμαστε εδώ. Για ποιο λόγο τώρα να αρχίσουμε να εκθερβόμαστε τον διπλανό μας, τον Α και τον Β? Είναι μια θεωρία αυτή, την οποία ο κόσμος δεν την έχει συνειδητοποιήσει, ότι είμαστε προσωρινοί και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό, Απολώνη, όμως είναι το θέσφατον και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση του ατόμου, έτσι. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό το επίπεδο συνείδησης. Ακριβώς. Δυστυχώς. Αυτό το επίπεδο συνείδησης ήταν το πρώτο, ήταν του Χρυσού Γένους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το Χρυσό Γένους ήταν το τελειότερο όν το οποίο δημιουργήθηκε στο ηλιακό σύστημα. Αυτό μας λέει ο Σίωρος αυτή τη στιγμή. Το Γένος αυτό, λέει, όταν έφυγε από τη γη, όταν έπαψε να υπάρχει στη γη, έγιναν οι αόρατοι δαίμονες λεγόμενοι, οι οποίοι προστατεύουν το ανθρώπινο είδος. Παρακολουθούν, λέει, όλες τις δίκες και ελέγχουν τα εγκλήματα. Αυτό, καταλαβαίνεις, μας παραπέμπει για τις αγγελικές μορφές τις οποίες μιλάει ο χριστιανισμός. Όπως βλέπουμε, είναι αλληλένδετα τα θεωρήματα του χριστιανισμού μέχρι στιγμής εδώ, σε αυτό το σημείο, με αυτά που λέει ο Ισίωδος εδώ, και μιλάει για δαίμονες ο Ισίωδος, έτσι. Μιλάει για πνεύματα των δαιμόνων, οι οποίοι παρακολουθούν, λέει, τις δίκες. Εποπτεύουν τις δίκες, δηλαδή. Και όπου υπάρχει άδικο, αυτοί φροντίζουν να εξορροπούν τα πράγματα σε επίπεδο ψυχής, έτσι. Όχι σε ύλη, γιατί δεν έχουν διοίκηση επί της ύλης. Λοιπόν, αυτό το γένος είναι το χρυσό, όπως είπαμε. Αυτό το γένος είναι το πρώτο. Αυτό το γένος είναι το πρώτο, είναι το τελειότερο από όλα. Μετά από αυτό το γένος, έπλασε το δεύτερο γένος, το οποίο είναι το γένος το ασημένιο.
Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Ναι, ναι. Επειδή θα περάσουμε από το ένα γένος στο άλλο. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια αναφορά, και δηλώνω άγνοια, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποια αναφορά για το λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε το χρυσό γένος τη γη. Ναι. Υπάρχει μία αναφορά, και υπάρχει αναφορά από τον Πυθαγόρα αυτή η αναφορά. Υπάρχει ότι το κάθε γένος έχει μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο διάρκειας. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με τη διάρκεια της σπήρας του σύμπαντος. Γιατί η διάρκεια η κάθε σπήρα του σύμπαντος έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Ενδεχομένως, λένε οι Πυθαγόροι ότι αυτό είναι το χρονικό το οποίο ορίζει τα γένη. Ανάλογα βεβαίως με την ποιότητα και την δυνατότητα που έχει το κάθε από αυτά. Γιατί όπως είπαμε, το πρώτο ήταν το τελειότερο. Ήταν το χρυσό γένος, το οποίο οι άνθρωποι δεν γερνούσαν, ήταν νέοι. Δηλαδή, η ύλη τους δεν θύρετο. Και μια άλλη λεπτομέρεια, τα τελομερή του DNA δεν έπεπταν. Δεν είχαν πτώσει. Είχαν διάρκεια. Αλλά ήρθε η στιγμή η οποία ολοκληρώθηκε ο κύκλος της υλικής δομής της συμπαντικής διάρκειας στην οποία άνοικε αυτό το γένος, με αποτέλεσμα να τελειώσει. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό. Ναι. Έχει να κάνει με το μέγανι αυτό, δηλαδή τη χρονική περίοδο αυτή. Ενδεχομένως να είναι και αυτό, αλλά ενδεχομένως να μην είναι αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορούμε να το προσδώσουμε εμείς. Είναι, οι δυνατότητες της νόησης που έχουμε είναι πάρα πολύ χαμηλές για να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί είναι υψηλότερο το επίπεδο αυτό, είναι άλλης διάστασης. Είναι ακριβώς ο τρόπος που ακούμε. Έχουμε ένα μικρό φάσμα το οποίο αντιλαμβανόμαστε, οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Το φάσμα αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Ακριβώς βάσει αυτού του φάσματος έχουμε και την νόησή μας. Γιατί από τις αισθήσεις, από την αντίληψη έρχεται και η νόηση και η κατανόηση. Αν δεν έχουμε αισθήσεις και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν έχουμε την αίσθηση δηλαδή, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και τι γίνεται γύρω μας. Αυτό που κατανοούμε γύρω μας είναι η συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης, την οποία, ας το πούμε έτσι, μας προσδίδει οι αισθήσεις μας. Κατάλαβες. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε κυρίως από τα αυτιά και από τα μάτια. Την δυνατότητα που μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε. Δηλαδή το μέγεθος, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος απόστασης, ας το πούμε έτσι. Και σε δυναμική. Λοιπόν, το δεύτερο γένος, όπως είπα, είναι το ασημένιο γένος. Το ασημένιο γένος ήταν το χειρότερο, λέει ο Ισίωδος. Και γιατί ήταν το χειρότερο? Γιατί λέει, αυτό το γένος ζούσε 100 χρόνια δίπλα στη μητέρα του και το μυαλό του ήταν όλους διόλου νήπιο. Και, ναι, ναι, ρώτησε. Όχι, δεν ρωτάω, χαμογέλασα απλά. Ναι. Και όταν έρχονταν ο καιρός που άρχισαν πλέον να εμφανίζονται τα σημάδια της ήβης, πολύ λίγο καιρό ζούσαν, λέει, μετά από αυτό το διάστημα. Και ζούσαν πολύ λίγο καιρό, γιατί όχι ότι είχε ατέλειες η σωματική τους δομή. Βεβαίως υπήρχαν και εκεί κάποιες ατέλειες, γιατί δεν ήταν το χρυσογένος, έτσι, ήταν το ασημένιο. Εκεί υπήρχαν βεβαίως κάποιες ατέλειες, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο ήταν στην εγκεφαλική τους δομή, ήταν η νόησή τους, η οποία ήταν εντελώς, μα εντελώς παράλογη. Είχαν τεράστιο εγωισμό και δεν μπορούσαν να δεχθεί ο ένας τον άλλον. Και έτσι μεταξύ τους αλληλοσκοτώθηκαν αυτοί. Και όσοι επέζησαν, επειδή ήταν το χειρότερο το οποίο δημιουργήθηκε γένος επί του πλανήτη, ο Δίας, λέει, τους έκρυψε. Τι σημαίνει τους έκρυψε? Τους έκρυψε, λέει, πού?
κάτω από τη γη. Μήπως αυτό έχει να μας πει κάτι? Αρχίζουν να δένουν το παζλ σιγά σιγά. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τους έκρυψε, λέει, κάτω από τη γη, γιατί, λέει, δεν ήταν άξιοι ούτε καν να τους βλέπουν τα όντα. Αλλά δεν είχαν και την δυνατότητα την οποία είχε το χρυσό γένος να είναι αόρατοι, να έχουν αυτό που λέμε το αέρινο. Γιατί δεν ήταν καλής ποιότητας, ήταν κακή η ποιότητά τους. Έτσι λοιπόν, αφού τους έκρυψε, λέει, κάτω από τη γη, τους ονόμασαν υποχθόνιους. Να τι υποχθόνιοι. Μάλιστα. Για τους οποίους δεν έχουμε, ουσιαστικά δεν μας έχει ενημερώσει κανείς τίποτα, δεν μας έχουν πει τίποτα, είναι όλα εγκρυπτό και με περίεργο τρόπο δεν πρέπει να τα γνωρίζουμε ουσιαστικά. Είναι πολύ συγκεχημένη η εικόνα όσον αφορά αυτό το θέμα. Πάρα, όντως, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη παραφιλολογία, διάφορες απόψεις, καλό, κακό. Ναι, ναι, νομίζω δεν μας είναι, πώς το λένε, ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μας. Όχι, δεν έχει δεχθεί τίποτα. Ενώ εδώ ο Ισίωδος μας δίνει μια εικόνα, αλλά ούτε και αυτός καθαρίζει την εικόνα με τον τρόπο την οποία έχει δοθεί από άλλες πλευρές. Και έχει δοθεί τον τελευταίο καιρό από κάποια βιβλία τα οποία κυκλοφορούν. Όπως ο Λιακόπουλος, ας πούμε, μιλάει για κάποια βιβλία, Χάλκινα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο λέει. Που αναφέρεται στην Νεφελήμ και σε αυτά, έτσι. Ναι, ναι, αυτή είναι, η Νεφελήμ είναι αυτή. Ναι, 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 το έκανα τη σύνδεση. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά το έτσι, δεν αναφέρονται έτσι όμως. Όχι, η Νεφελήμ δεν είναι, έτσι. Η λέξη Νεφελήμ. Από πού προκύπτει πραγματικά, ναι, γιατί... Είναι εβραϊκή λέξη. Ναι. Κατάλω. Και αυτά τα θεωρήματα τα οποία μας αναφέρει είναι θεωρήματα από τα Ταλμούν, από το Ταλμούν. Είναι από κάποια κρυφές σελίδες του Ταλμούν, οι οποίες δεν κυκλοφοράνε και τις κυκλοφορούν εντός συγκεκριμένων χώρων. Μάλιστα. Ας γυρίσουμε στον Ισίωδο, λοιπόν. Ναι, ναι, πιο ασφαλές. Εκεί είμαστε σίγουροι, τουλάχιστον. Πώς τα λέει και τι λέει. Εδώ μιλάει, δεν μιλάει για κατασκευασμένο όν, ο Ισίωδος, αλλά μιλάει όμως ότι αυτό το όν και το πρώτο και το δεύτερο το έφτιαξαν οι θεοί. Μιλάει για τους αθανάτους. Βεβαίως οι αθάνατοι θεοί δεν ήταν μόνο οι Ολύμποι, ήταν και άλλοι θεοί αθάνατοι, έτσι. Μεταξύ αυτών είναι και οι αποστάτες, λεγόμενοι. Και αυτοί οι αθάνατοι. Αυτοί όμως έβαλαν το χέρι τους και δημιουργήθηκε αυτό το είδος, το οποίο είδος αυτό του επετράπει να κάνει αυτές τις ταρζανιές τις μεγάλες, οι οποίες είναι οι χειρότερες που έχουν συμβεί στον πλανήτη. Από το ασημένιο έχουν γίνει. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε ο Δίας να το κρύψει μέσα στη γη. Και εκεί βρίσκεται ακόμα. Λοιπόν, πεθαίνοντας αυτή, και ο τελευταίος, λέει, όταν σκέπασε η γέα τα σώματά τους, πήραν και αυτοί ένα μικρό προνόμιο, ένα πολύ μικρό προνόμιο, γιατί όσοι υπάρχουν πάνω στη γη, κάποιο δώρο θα τους δώσει. Θα τους δώσουν θεότητες. Δεν αφήνουν κανέναν παραπονεμένο, ας πούμε. Αυτό θέλει να μας πει μέχρι εδώ ο Ισίωδος. Και μετά από αυτό το γένος έφτιαξε το τρίτο γένος. Το τρίτο γένος είναι το χάλκινο. Το οποίο, το χάλκινο γένος, λέει, ήταν άνθρωποι πολύ δυνατοί μυϊκά στο σώμα. Λες και ήταν από χαλκό το σώμα τους. Είχαν πολύ δυνατά χέρια και πόδια και επίσης και το σώμα τους, το κορμί τους ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ήταν πολεμιστές αυτοί περισσότερο. Και αυτοί δημιούργησαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Όχι όμως βεβαίως την καταστροφή την οποία δημιούργησε το δεύτερο γένος. Αυτοί έχτιζαν τα σπίτια τους
και τα σπίτια τους ήταν χάλκινα, ζούσαν λέει σε χάλκινα σπίτια. Εδώ μας παραπέμπει στην κατασκευή της Ατλαντίδας, η οποία η Ατλαντίδα ήταν από χαλκό. Αυτές είναι οι παραστατικές εικόνες οι οποίες έχουμε από τα συγγράμματα κυρίως του Πλάτωνα, που, από τον Τίμαιο, που μας μιλάει για την Ατλαντίδα και μας λέει ότι ήταν κύκλη, ήταν σφαιρική η πόλη αυτή με κανάλια από νερό. Είχαν περιφέρεια στεριάς και τα τείχη τους ήταν από χαλκό, λέει, και τα σπίτια τους επίσης από χαλκό. Άρα εδώ έχουμε το σημείο που μας αποδεικνύει ο Ισίωδος ότι αυτά που είπε αργότερα ο Πλάτων ήταν σωστά, ότι υπήρχε όντως αυτή η πόλη, η Ατλαντίδα, η οποία ήταν από χαλκό. Και εδώ δένει το επόμενο σημείο της ιστορίας, η οποία είναι νεφελώδης και δεν έχουμε απόλυτη γνώση. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν όσο έζησαν και έφυγαν χωρίς να αφήσουν όνομα επί της γης. Έτσι λέει. Πέθαναν, λέει, και ο τελευταίος από αυτούς, αφού αλληλοσκοτώθηκαν, και δεν άφησαν ούτε όνομα επί της γης. Δεν έμεινε ούτε το όνομά τους. Τελείωσε και αυτό το γένος και τώρα φτάνουμε στο σημείο του τετάρτου γένους. Το τέταρτο γένος. Το τέταρτο γένος ήταν το καλύτερο γένος όλων. Το τέταρτο γένος ήταν το γένος των ηρώων και των ημιθέων. Όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ έχουμε την καθαρή πλέον μίξη, αλλά όχι με ενδεχομένως τεχνητή γονιμοποίηση ή με τεχνητή, θα μπορούσε να πει κανείς, κατασκευαστική πράξη εργαστηριακή. Αυτή τη λέξη θα έλεγα ακριβώς, ναι. Όπως ενδεχομένως είχαμε στο δεύτερο γένος ή και ενδεχομένως τμήμα του τρίτου γένους, έτσι. Γιατί όταν έχεις ένα γένος κατασκευασμένο από χαλκό, το οποίο έχει και τα σπίτια του από χαλκό, σημαίνει το σπίτι είναι ο οίκος. Οίκος είναι και το σώμα μας. Και όταν λέει ήταν χάλκινα τα χέρια τους, είχαμε τη δύναμη του χαλκού και είναι χάλκινο το γένος, άρα μήπως είχαμε στοιχεία χαλκού στην κατασκευή του γένους αυτού. Μήπως δηλαδή το δεύτερο γένος, όπως λένε, δημιούργησε αυτές τις οντότητες του τρίτου γένους, έτσι, με κλόνους, ως κλωνοποιημένη κατάσταση. Ενδεχομένως να είναι κάπως έτσι, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση σε αυτή, γιατί δεν είναι ξεκάθαρα τα λόγια του Ισιώδη, έτσι. Απλά είναι σημειογραφικά. Λες ότι και το δεύτερο μπορεί να ήταν κατασκευασμένο. Το δεύτερο ήταν βέβαιον κατασκευασμένο. Από τι? Ασημένιο, λέει. Το ασημένιο, ναι, ναι. Το ασημένιο. Κατασκευασμένο από... Από λευκόν μέταλλο. Λευκόν.
Όχι, λέω από ποιους. Από ποιους, από ποιους άλλους. Από αυτούς οι οποίοι επενέβησαν, δεν το είπα ότι επενέβησαν, έχουμε δύο πλευρές των θεοτήτων πλέον, από το Χρυσό Γένος και μετά, μόλις ναι. έφυγε το Χρυσό Γένος, εκεί έγινε η διάσπαση. Εκεί έγινε η διάσπαση. Ωραία. Έγινε η διάσπαση και εκεί έγινε η αποστασία. Γιατί θέλησαν να φτιάξουν κάτι το οποίο να είναι ελεγχόμενο από αυτούς. Κατάλαβες. Όταν μιλάμε για παρέμβαση εργαστηριακή, μιλάμε πάντα για το αποστατικό κομμάτι. Ακριβώς. Τελείως. Μόνο εκεί okay. μιλάμε. Γιατί ωραία. Το κομμάτι των Ολυμπίων δεν έκανε τέτοιες παρεμβάσεις. Έκανε φυσιολογικές παρεμβάσεις, δηλαδή έκανε επαφή με τις γυναίκες της γης και γεννήθηκε ο Απόλλων, όλοι οι θεοί, ο Ηρακλής, αυτός ήταν η μύθος, έτσι, ήταν ήρωες, ανοίξεις ήρωες. Ναι. Συγγνώμη αν κάνω κάποιες αφελείς ερωτήσεις, αλλά νομίζω πρέπει να πιάσουμε όλο το φάσμα, έτσι. Κάποιοι που γνωρίζουν, αλλά οι περισσότεροι έχουμε μία εντελώς εγκυκλοπαιδική γνώση πάνω στο θέμα, οπότε καλό είναι να τα κάνουμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά, έστω και αν φαίνονται αφελή. Ναι. Χωρίς ερωτήσεις δεν έχουμε πρόοδο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι από το πρώτο γένος, μόλις έφυγε το πρώτο γένος, το οποίο δεν ήταν ελεγχόμενο, δεν μπορούσε να το ελέγξουν, γιατί είχε εξουσία το πρώτο γένος. Ήταν οι λεγόμενοι άγγελοι το πρώτο γένος, έτσι, για τον χριστιανισμό. Και οι λεγόμενοι δαίμονες για τους αρχαίους Έλληνες. Δαίμον στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν κακό, έτσι. Ναι, γιατί τώρα βάσει μάλλον του χριστιανισμού και της σύγχρονης θεώρησης είναι συνεφασμένο με το κακό, με την αρνητική δύναμη, έτσι. Δεν ήταν έτσι. Ήταν οι προστάτες των ανθρώπων, το λέει ο Ισίδωρος. Ότι αυτό το γένος μόλις έφυγε από τη γη πήρε εξουσία, γιατί ήταν άριστο γένος, πήρε εξουσία και έγιναν οι προστάτες των ανθρώπων. Γιατί το ανθρώπινο είδος εδώ έχουμε μία εξελικτική μορφή και εννοεί το ανθρώπινο είδος το καθαρό είδος. Αυτό το οποίο έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία και τις αντιδράσεις του χρυσού γένους. Έτσι, αυτό ονομάζουμε ανθρώπινο γένος και αυτό ονομάζουμε ανθρώπινα ένστικτα. Κατάλαβες, συγκρίνοντας πάντα το πρώτο γένος. Όχι τα υπόλοιπα. Κατάλαβα, μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, και βάσει αυτού άρχισαν αυτοί που έφυγαν από τη γη, άρχισαν να προστατεύουν τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν εδώ. Άρα, να η παρουσία του διτού μας εαυτού. Είναι μια άλλη θεωρία αυτή. Αλλά θα πρέπει να τα... Δεν θα τα κάνουμε ακταρμά, γιατί αν τα κάνουμε ακταρμά δεν θα βγάλει κανένα άκρη. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε σημειογραφικές παρεμβάσεις λεκτικές, ώστε να μπορεί να κατανοήσει ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει χρυσό γένος, τι σημαίνει ασημένιο και όλα αυτά. Λοιπόν, έτσι έχουμε και τον διτό μας εαυτό. Τι σημαίνει διτός εαυτός? Είναι ο εαυτός της μνήμης μας, η οποία δεν είναι κάτω όλη. Όταν ερχόμαστε, η ψυχή μας δεν παίρνει μαζί της στον ένσαρκο βίο όλη τη δυναμική της μνήμης. Παίρνει ένα πολύ μικρό μέρος, όσο μπορεί να αντέξει επί της γης. Έτσι. Και όχι συνειδητά, έτσι. Όχι, βεβαίως. Αυτό έτσι, γίνεται... Πράγμα. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο. Ναι, δεν είναι θέμα συνειδητότητας. Είναι θέμα του τι ορίζει ο συμπαντικός νόμος. Βέβαια, δεν υπάρχει μνήμη, γιατί, εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ... Γιατί αν υπήρχε μνήμη, τι θα μπορούσε να συμβαίνει? Δεν θα στεκόμαστε εδώ για δευτερόλεπτο. Με τίποτα, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Νομίζω αυτό είναι διάχυτο σε κάθε μορφή φιλοσοφίας της ψυχής. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, ξαναμένω στο χρυσό γένος, είναι το δείγμα και το παράδειγμα. Συνεπώς, από εκεί και πέρα, οι αντιδρώντες και θέλοντες να έχουν μεγαλύτερη εξουσία και δεν ήθελαν να εξισωθούν με το ανθρώπινο γένος και ήθελαν να είναι ακόμη κάτι παραπάνω από αυτό, ούτως ή άλλως είναι. Αλλά το εγωιστικό τους και η αδυναμία
της, πώς να το πω, η αδυναμία, η μικρότητα, θα μπορούσα να πω ψυχική μικρότητα. Όχι, δεν είναι σωστή, ίσως και ίδρυση αυτό που λέω. Δεν είναι σωστή έκφραση αυτή. Αυτή, δεν ξέρω, πάντως αυτό που θέλησαν αυτές οι θεότητες, οι ανώτερες θεότητες, έτσι, σε επίπεδο χρόνου, ας πούμε, οι οποίες είναι οι κορυφαίες, οι ανώτερες, σε αυτό το επίπεδο είναι και οι θεοί του Ολύμπου. Σε αυτό το ίδιο επίπεδο. Λοιπόν, οι μεν διατήρησαν και σεβάστηκαν τον νόμο το συμβατικό, τον οποίο τον προστατεύουν μέχρι σήμερα, ενώ οι δε άλλοι δεν τον σεβάστηκαν. Και όταν ήρθε η στιγμή να γίνει το δεύτερο γένος, από κοινού συμφωνήθηκε να γίνει το δεύτερο γένος, αυτοί την ώρα που ολοκληρωνόταν το γένος αυτό, κάποια παρέμβαση έκαναν, κάτι έκαναν, ώστε να μπορούν να το διοικούν το γένος. Μόνο αυτοί, όχι οι άλλοι. Και έτσι δημιουργήθηκε το δεύτερο γένος με την έννοια της διαχείρισής τους. Γι' αυτό ήταν δίπλα στη μάνα τους 100 χρόνια και ήταν νήπιο. Να πω κάτι. Ναι. Γιατί πολλές φορές ακούμε, μα καλά τόσα δεινά περνάμε ανά τους αιώνες, γιατί δεν έχουν παρέμβει οι θετικές δυνάμεις για να αποσβέσουν όλο αυτό το κακό. Εδώ προφανώς όταν λες ότι διοικούντο από το κομμάτι αυτό, μάλλον από αυτή την μερίδα αν θέλεις των θεοτήτων, δεν σημαίνει ότι, νομίζω έτσι, ότι οι άλλες είχαν αδυναμία να διαχειριστούν κάτι τέτοιο. Έτσι ήταν, απλά επειδή σεβόντουσαν τους συμπαντικούς νόμους δεν παρενέβαιναν. Όχι, δεν μπορείς όταν δίνεις ελευθερία, όταν μιλάμε για την ελεύθερη βούληση, όλα τα όντα τα οποία ζουν σε πλανητικά σχήματα έχουν την εξουσία την ατομική τους. Εξουσία ατομική σημαίνει ελεύθερη βούληση. Από τη στιγμή την οποία δίνεις εσύ ως θεότητα, ως ανώτερο, ανώτατο, έτσι, αθάνατο, γιατί πάνω από αυτούς υπήρχαν ανώτερα όντα, μέχρι να φτάσουμε στην μονάδα και μέχρι να φτάσουμε στο όλον φως, βέβαια. Στο όλον, ακριβώς. Το όλον είναι ο παντοδύναμος, έτσι. Είναι ο παν δημιουργός, όπως έλεγαν, ο παν, όχι ο πάνας, ο παν. Έτσι έλεγαν στην αρχαιότητα. Λοιπόν, επιβλέπει ο Παν και ο Παν έδωσε αυτή την εντολή και έδωσε την ελεύθερη βούληση. Δεν έχει δικαίωμα κανείς, μα κανείς να παρέμβει σε αυτήν την ελεύθερη βούληση. Αυτό έκαναν οι αποστάτες. Εκεί και αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα, γιατί το λέω και επιμένω, διότι είναι ένας πόνος που βγαίνει πια και λεκτικά και νοητικά από κάθε άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να το λέμε για να δίνουμε, να ξεκαθαρίζουμε λιγάκι τα πράγματα. Ναι, ναι. Και να μην περιμένουμε, εάν εμείς δεν κουνήσουμε λίγο το δαχτυλάκι μας, ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα μαγικά και ξαφνικά και από το πουθενά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση είναι κάτι το οποίο είναι σεβαστό και είναι επιβεβλημένο. Απλά ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι στο χέρι, ότι από αυτόν εξαρτάται. Νομίζει ότι κάποιος άλλος είναι αυτός ο οποίος του κινεί τα νήματα. Κανείς δεν μας κινεί τα νήματα. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς αποφασίζουμε αν θέλουμε να πιούμε νερό ή αν θέλουμε να πιούμε δηλητήριο. Στο χέρι μας είναι. Και διαλέγεις και παίρνεις. Άλλος πίνει νερό και το απολαμβάνει. Άλλος πίνει δηλητήριο και δεν το απολαμβάνει. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει και να ισχυριστεί ότι το δηλητήριο είναι καλύτερο από το νερό. Είναι παραβολική η κουβέντα μου, αλλά σαφέστατη πιστεύω. Έτσι. Σαφέστατα. Λοιπόν, εδώ στην ελεύθερη βούληση μας λέει ότι κύριοι, σας δίνω την ελεύθερη βούληση. Μαζί με την ελεύθερη βούληση όμως σας δίνω και την λογική. Σας δίνω τα αισθητήρια όργανα και σας δίνω και τον αριθμό των αισθήσεων των οποίων σήμερα έχουμε. Γιατί το χρυσό γένος είχε άλλου είδους αισθήσεις. Έτσι. Και άλλο επίπεδο αισθήσεων. Συνεχίζοντας να κατέβουμε πάλι στο ασημένιο γένος και εκεί βλέπουμε ότι έχει γίνει η παρέμβαση αυτή όπως είπα και μειώθηκε η δυναμική του ασημένιου γένους.
μειώθηκε και η ποιότητά του. Μειώθηκαν τα πάντα. Όταν μειώνεις ποιότητα και το ενεργειακό πεδίο το οποίο μπορεί να παράξει η οντότητα η οποία δημιουργείται πλέον, είναι πολύ μικρότερη και χαμηλότερη. Και ενδεχομένως να μην είναι η ενδεδειγμένη της λογικής πλέον και να είναι η ενδεδειγμένη του παραλόγου. Όπως σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύει ο Ισίωδος ότι το «ον» αυτό το ασημένιο ήταν όλους διόλου παράλογο. Γιατί δεν μπορεί να είναι 100 χρονών και να συμπεριφέρεται ως νήπιο. Έτσι, είναι αδιανόητο. Και δεν μπορεί, αφού αρχίζει πλέον να δείχνει τα σημάδια της ύβης. Τα σημάδια της ύβης είναι η νεότητα, είναι ο νεολαίος κόσμος, είναι η νεολαία αίσθηση, είναι η νεολαία λογική, η οποία είναι γεμάτη ζωντάνια και αγνότητα. Πρόσεξε το, αυτοί δεν είχαν τέτοιο πράγμα μέσα τους. Είχαν μίσους μέσα τους, είχαν κακία μέσα τους και κοίταζε να βγάλει ο ένας το μάτι του αλλού. Και γι' αυτό είχαν την παθητική, λέει, μορφή της αλαζονίας και του εγωισμού, με αποτέλεσμα να μην δέχεται ο ένας τον άλλο. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν έμεινε τίποτα όρθιο επί του πλανήτη. Και γι' αυτό το λόγο τους μαζέψανε και τους κλείσανε από κάτω, όσοι επιβίωσαν. Αυτοί, λέει, δεν είναι αθάνατοι, πρόσεξε, ενώ το χρυσό γένος μπορεί να είναι θνήσκον επί της γης, αλλά μας μιλάει ότι είναι αθάνατο γένος. Αυτή είναι θνητή, λέει. Πρόσεξε, θνητή. Δεν μιλάει για χρονική διάρκεια. Πολύ ενδιαφέρουσα η διευκρίνηση αυτή. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι θνητή, άρα είναι θνητή και ως ψυχές. Το αντιλαμβάνεσαι πώς το θέτει εδώ ο Ισίωδος. Είναι λίγο δυσνόητο, γιατί όταν μιλάμε για ψυχή φανταζόμαστε όλοι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δευτήρεται, έτσι. Ακριβώς. Εδώ τι έχει γίνει, δηλαδή. Εδώ, αφού ορίστηκε η χρονική διάρκεια επί της γης και ήταν πολύ μεγάλη, και βλέποντας ότι βλέποντας οι Ολύμπιοι ότι αυτό το «ον» θα έφτανε σε ακραίες καταστάσεις, ενδεχομένως καταστροφής πλήρης της γης και του συστήματος του ηλιακού ενδεχομένως, τους πήραν και τους έκλεισαν από κάτω. Και τους έκλεισαν και τους πήραν το δικαίωμα της αθανασίας, της εν μέρη αθανασίας, της ψυχής, ας πούμε. Και τους πήραν αυτό το δικαίωμα, ώστε να τους έχουν παγιδευμένους για να μην ξανασυμβεί το ίδιο λάθος. Πόσο μοιάζει όμως με τη σημερινή πραγματικότητα όλο αυτό? Είναι σαφέστατο. Είναι απόλυτα ίδιο. Λοιπόν, αφού λοιπόν τους έκλεισαν από κάτω, γνωρίζουμε ποιοι έχουν μεσολαβήσει και τους έχουν κλείσει από κάτω, και θα το δούμε στην παρακάτω παράγραφο, στο τέταρτο γένος. Θα το δούμε ότι το τέταρτο γένος ή το γένος των ηρώων, όπως είπαμε, και είναι αυτοί οι οποίοι καθάρισαν απόλυτα τη γη και από το ένα και από το χάλκινο γένος και από το ασημένιο γένος. Γιατί και την περίοδο του χάλκινου γένους έχουμε σημάδια ότι υπήρχε και το ασημένιο γένος, όχι όμως σε τόσο πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχε όμως και τότε. Και η σύγκρουση εν μέρη ήταν και μεταξύ τους, εν μέρη. Και όσοι θανατώθηκαν από τους μεν με τους δε, οι υπόλοιποι θανατώθηκαν από τους ήρωες, οι οποίοι ήρθαν αργότερα. Επικράτησαν το χάλκινο γένος επί της γης, επικράτησε, έμεινε μόνο του για κάποιο διάστημα. Άρα μιλάμε για μια σταδιακή
για ένα σταδιακό εγκλωβισμό τους, έτσι, ή η καταστροφή τους ή εγκλωβισμό τους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για να είναι ξεκάθαρο λιγάκι. Ναι. Αυτό το γένος ουσιαστικά, το χάλκινο, μας δίνει και ένα στοιχείο. Μας δίνει το στοιχείο ότι αυτά τα όντα τα οποία είναι από κάτω, λέει, πεθαίνουν με το χαλκό. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι σύμπτωση, έτσι. Μάλιστα. Άρα, το τρίτο γένος, το οποίο ήταν χάλκινο και δούλεψε το χαλκό, λέει, γιατί δεν υπήρχε σίδηρος την εποχή εκείνη, και δούλεψε το χαλκό, με αυτό το χαλκό και με τα όπλα αυτά τα οποία είχε τα χάλκινα, πολέμησε και έμεινε μόνο επί της γης. Για όσο διάστημα έτυχε να του ήταν γραμμένο να μείνει επί της γης. Και όταν έφυγε αυτό, λέει, δεν άφησε ούτε ίχνος ονόματος. Δεν έμεινε κανένα ίχνος από αυτό. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για εγκλωβισμό και αυτού του γένους. Έτσι. Κάτω από τη γη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Δεν μιλάμε μόνο για το αργυρό, για το ασημένιο. Μόνο το ασημένιο είναι εγκλωβισμένο. Ωραία. Εντάξει, τα κάνω εγώ έτσι λίγο για να επίτηδες. Ναι. Αυτό δεν εγκλωβίστηκε. Δεν χρειάστηκε να εγκλωβιστεί, γιατί αυτό κατασκευάστηκε για να καταπολεμήσει το άλλο. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε τώρα εδώ. Όχι τώρα εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνουμε από τη μελέτη που έχω κάνει σε αυτό το κείμενο. Γιατί το έχω μελετήσει αρκετά το κείμενο αυτό, προσπαθώντας να βρω σημεία. Λοιπόν, το τέταρτο γένος τώρα που μπαίνουμε και μπαίνουμε σε ένα σημαντικό σημείο, μάλλον το τρίτο γένος, έχουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Εδώ μας δίνει την ορθή γωνία του σύμπαντος. Από ένα είναι η κάθετη ακτίνα, ένα, δύο και τρία, είναι η πρώτη κίνηση του φύ δηλαδή, είναι η πρώτη κίνηση, και στο σημείο 2 εμφανίζεται η αποστασία. Έτσι. Στο σημείο 3 εμφανίζεται η αντιμετώπιση της αποστασίας. Ο χαλκός δηλαδή. Πολύ σωστά. Πολύ ξεκάθαρο. Και στο σημείο 3 έχουμε και την... Εδώ τώρα μιλάμε για κλίμακες, έτσι. Εδώ μιλάμε για αρμονικές τώρα. Να μπούμε πάλι στο δικό μου το σημείο, το οποίο μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα και με σαφήνεια. Λοιπόν, εδώ στο σημείο 1, 2 και 3 έχουμε την δωρική κλίμακα. Μήπως αυτό μας λέει κάτι. Η δωρική κλίμακα είναι αυτή η οποία προστατεύει το ανθρώπινο είδος από πάσα ασθένεια, αν χρησιμοποιηθεί σωστά και μεταδοθεί σωστά στον οργανισμό μας, θεραπεύει τα πάντα. Είναι η δονητική της τέτοια. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ είναι η αντίδραση της κατασκευής του τρίτου γένους, ας το πούμε, της δημιουργίας, γιατί για δημιουργία μιλάει ο Ισίωδος του τρίτου γένους, το οποίο έφτιαξαν οι Ολύμπιοι. Και μιλάει καθαρά πλέον για τους Ολυμπίους εδώ. Και πριν για τους Ολυμπίους μιλάει. Αλλά εδώ το διευκρινίζει. Λοιπόν, το τέταρτο γένος τώρα μπαίνουμε στο τέσσερα. Τέσσερα σημαίνει ιερά τετρακτής. Είναι ιερό το σημείο τέσσερα. Και γι' αυτό αυτό το γένος είναι το καλύτερο γένος από όλα. Είναι το γένος των ιερών και των ημιθέων. Οι ημίθεοι τους γνωρίζουμε όλοι τι ήταν. Και ήταν αυτοί οι οποίοι έζησαν μια περίοδο, και ας δούμε την αργοναυτική εκστρατεία. Όσοι έλαβαν μέρος εκεί ήταν όλοι ήρωες και ημίθεοι. Μιλάμε για αυτή την περίοδο. Άρα αυτή η περίοδος ήταν αρχαιότερη από την εποχή του Χαλκού, την οποία θέλουν να μας παρουσιάσουν σήμερα. Και η εποχή του Χαλκού μας δίνει το 1200, έτσι δεν είναι? Εκεί μας δίνει. Μας δίνει την Μυκηναϊκή περίοδο. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα οι ήρωες
ο Ισίωδος μας δίνει τους ήρωες μετά την εποχή του Χαλκού. Η περίοδος όμως των ηρώων που έχουμε το στοιχείο από τα ορφικά, ο οποίος ο Ορφέας ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχε στην αργοναυτική εκστρατεία, είναι παλαιότερα από την Μυκηναϊκή περίοδο. Είναι αρχαιότερο στοιχείο από τις Μυκήνες. Γιατί ο Ορφέας ήταν πριν των Μυκηνών. Προηγείται των Μυκηνών ο Ορφέας. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, σαφέστατα. Γιατί προηγήθηκε το Ασκληπιού και προηγείται γενικότερα. Όχι, το Ασκληπιού δεν προηγείται, συγγνώμη, ο Ασκληπιός προηγείται. Έκανα εδώ ένα λαθάκι. Λοιπόν, προηγείται τη Μυκηναϊκή περίοδο. Την εποχή, η εποχή του Χαλκού, δηλαδή, έχουμε εδώ μία διαφοροποίηση ξεκάθαρη πλέον της χρονικής περίοδου, η οποία ορισμένοι θέλουν να τα μπερδέψουν και τα έχουν μπερδέψει αρκετά, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αυτό το μπέρδεμα το μεγάλο παρουσιάζεται ειδικά στη Θήβα και όχι μόνο στη Θήβα, σε όλη την επικράτεια την ελληνική, σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουν διαφορετική άποψη οι αρχαιολόγοι από τα ευρήματά τους. Τα ευρήματά τους μιλάνε και λένε άλλα πράγματα και αυτοί μιλούν για άλλες χρονικές περιόδους. Βεβαίως αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω αν είναι διατεταλμένη επιστημονική άποψη ή αν είναι λάθος. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Έτσι, ας αφήσουμε ένα κενό εδώ για να μην είμαστε τόσο πολύ καυστικοί. Τι λες εσύ? Προφανώς. Τώρα, ναι, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί πρέπει να βρούμε και το κίνητρο και ναι, να κάνουμε μία τέτοιου είδους ανάλυση. Ας το προσπεράσουμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν θα μιλήσουμε για την πυραμίδα των Θηβών, τις πυραμίδες των Θηβών, είναι τεράστιο το θέμα. Και αυτές οι πυραμίδες είναι πολύ παλιές. Και όπως έχουν μπερδέψει την περίοδο της γέννησης του Διονύσου με τον Κάδμο. Δηλαδή, αν ο Κάδμος είναι αρχαιότερος του Διονύσου, εδώ μιλάμε για 150.000 χρόνια πίσω. Μήπως δεν είναι έτσι και ο Κάδμος είναι νεότερος του Διονύσου και δεν είναι ο παππούς του Διονύσου? Γιατί λένε ότι η Σεμέλη, η μητέρα του Διονύσου, ήταν η κόρη του Κάδμου. Αν συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί ο Διόνυσος να γεννήθηκε το 3.000 που λένε αυτοί ή το 2.500 που λένε. Ο Διόνυσος είναι πολύ πίσω. Είναι πολύ συγκεχημένο όλο αυτό και μπερδεύεται ο κόσμος. Πάρα πολύ. Ο Διόνυσος, μιλάμε, τουλάχιστον, για να μην πω 100.000 χρόνια, ας πω 25-26.000 χρόνια. Δηλαδή, χατηρικά το κάνουμε αυτό, έτσι, σχηματολογώντας μιλάω αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορείς να πεις με σαφήνεια χρονική περίοδο για την γέννηση των Θεών. Είναι τεράστιο το θέμα. Αλλά... Και είναι και ένα θέμα, ναι, ναι, αυτό. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει κατηδίαν. Εύλογη απορία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να προσεγγίσουν τη γνώση. Ακριβώς. Και λένε, πώς είναι δυνατόν να αναφερόμαστε σε γέννηση θεών επιγέας? Δεν είναι λίγο οξύμορο? Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει κατηδίαν σε κάποιο τηλεφώνημα που είχαμε μεταξύ μας. Είναι οξύμορο το θέμα. Ενδεχομένως το έχουμε συζητήσει, γιατί έχουν γίνει πολλές τέτοιες συζητήσεις. Είναι οξύμορο το θέμα. Να έχουν γεννηθεί θεοί επί της γέας. Αλλά ενδεχομένως να έχουν γεννηθεί κιόλας όμως. Έτσι. Σε άλλα επίπεδα. Όταν η γέα ή τόσο άλλο επίπεδο. Και αυτό βεβαίως. Αλλά θα μπορούσαμε να. Εντάξει, τώρα μία απλοϊκή εξήγηση θα μπορούσε να δώσει κάποιος. Εγώ θέλω να. Πολύ παρακινδυνευμένη ότι μιλάμε για ένα κομμάτι αυτής της οντότητας, της
υπερδιαστατικής, της θεϊκής, που ενσαρκώνεται σε συνθήκες που επικρατούν στη γη. Ναι, όχι, εγώ θέλω να το διευθυνήσω έτσι, με την ίδια τακτική την οποία συμπεριφέρεται σώμα και ψυχή ανθρώπινη επί του σύμπαντος και έχει την πορεία της μέσα, την χρονική πορεία της μέσα στην ροή του σύμπαντος, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τη γη, με το ηλιακό σύστημα, με τον ήλιο, με το κάθε τι σώμα. Το κάθε σώμα ανήκει στην διαδρομή της πείρας της συμπαντικής, την οποία διανύουμε και εμείς μαζί του τώρα. Έγινε κατανοητό? Συνεπώς κάποια άλλη εποχή μπορεί η γη και το ηλιακό μας σύστημα να ήταν σε άλλο επίπεδο, όπως είμαστε και εμείς σε άλλο επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να βάλουμε κατά νου και να μην νομίζουμε ότι όπως είμαστε τώρα ήταν πάντα. Ποτέ δεν ήταν πάντα. Όπως είμαστε τώρα θα είμαστε μόνο τώρα. Γιατί το επόμενο δευτερόλεπτο είναι άλλο. Και το προηγούμενο δευτερόλεπτο επίσης ήταν άλλο. Ό,τι έγινε δεν θα επαναληφθεί. Η ύλη συνεχώς αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει. Γιατί κινείται μέσα στο χρόνο της σφαίρας, όχι απλά στο γραμμικό. Το γραμμικό είναι το ατομικό μας επίπεδο. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και ενδεχομένως να μας δοθεί κάποια άλλη στιγμή που να μιλήσουμε για τα επίπεδα του χρόνου. Όπως έχω πει σε μια άλλη εκπομπή, ότι ο μουσικός χρόνος έχει να κάνει, είναι με δύο διαφορετικές διαδρομές. Η μία είναι η χρονική διαδρομή της ενέργειας και η άλλη είναι της ύλης. Έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Η ιερά τετρακτής είναι του υλικού μαθώματος και της ενέργειας είναι το 12 εδρές. Είναι οι 12 νότες, είναι οι 12 μήνες, είναι οι 12 ώρες. Έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο εξής συμπέρασμα, ότι είναι διαστρεβλωμένα όλα. Ή όταν πήραν τη γνώση, αυτοί που την πήραν τη γνώση των αρχαίων ελληνικών συγγραμμάτων, άρχισαν πλέον μη γνωρίζοντας καλά τα ελληνικά. Γιατί είναι εμφανέστατο ότι την μετατροπή αυτή και τις αλλαγές αυτές δεν τις έχουν κάνει Έλληνες. Γιατί αν τις είχαν κάνει οι Έλληνες, ήταν πιο διευκρινιστικά τα πράγματα. Ήταν πιο σωστά βαλμένα. Εδώ είναι ατάκτως βαλμένα. Και τόσο ατάκτως που πλέον κάνουν μπαμ. Είναι εμφανέστατα. Για έναν που γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά, αν θα πάρει ένα αρχαίο κείμενο, θα δει, θα το καταλάβει αν είναι πειραγμένο ή όχι. Και δυστυχώς το 90%, για να μην πω το 99%, ή να μην πω το 100%, δεν θα το πω, θα φτάσω αυτό επίπεδο, αλλά το 90% των αρχαίων κειμένων είναι πειραγμένο. Γιατί μας λένε ότι κάηκε η Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη δηλαδή, κάηκαν τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα. Αμέλλανται. Και πόσο ξαφνικά έχουν αρχίσει και εμφανίζονται δεξιά και αριστερά αρχαία κείμενα. Έτσι. Άρα δεν κάηκε τίποτα, έχουν κρυμμένα. Τα κρύψαν. Και όχι μόνο από την Αλεξάνδρεια, από όλες τις ελληνικές βιβλιοθήκες που όταν πλέον εδραιώθηκε ο δίθεν χριστιανισμός, ο οποίος από κάποιο σημείο και μετά έπαψε να είναι χριστιανισμός, είναι ταλμουνιστικός, είναι εβραϊκός χριστιανισμός, έτσι, έπαψε να είναι. Μ' αρέσει που κάνεις αυτή τη διευκρίνηση. Ναι, ναι. Έπαψε να είναι. Έπαψε διότι να είναι. Δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Ακριβώς, δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Ήταν καθαρότατα ελληνοκεντρικός ο χριστιανισμός. Ο λόγος ο οποίος απέφθηνε ο Χριστός προς όλους ήταν ο νόμος του σύμπαντος. Ο νόμος αυτών των οποίων πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτών των οποίων σέβονται οι θεοί. Αυτών των οποίων θα πρέπει να αντιληφθούμε, όσοι είμαστε και αισθανόμαστε Έλληνες, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να σεβόμαστε το συμπαντικό νόμο. Γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα χωρίς το σεβασμό του συμπαντικού νόμου. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχουν δημιουργήσει είναι εμφανέστατο ότι είναι μία διαστρέβλωση των πάντων πλέον. Έχουν διεισδύσει στα αρχεία
και τα έχουν πειράξει κακήν κακώς, γιατί είναι εμφανέστατο, όπως είπα, ότι δεν ήξεραν τη γλώσσα σωστά. Δεν ήξεραν την ελληνική γλώσσα σωστά. Ή δεν είχαν DNA ελληνικό για να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν τα λεγόμενα των αρχαίων Ελλήνων και ενδεχομένως να τα διαστρεβλώσουν, το κατατοδοκούν, όπως θα έλεγε κανείς. Αλλά ρε παιδιά, να μην είναι τόσο πολύ εξόφθαλμο. Εδώ βγάζουν μάτια που μας λένε. Έχουν μπερδέψει χρονικές περιόδους. Να, λόγου χάρη προχθές οι Σκοπιανοί λέγανε ότι αυτό το αρχαίο μνημείο, λέει, το οποίο βρέθηκε, λέει, στην Αμφίπολη, το δικό μας εμείς, είναι δικό μας, λέει. Είναι δικό μας, λέει, ναι. Και ξαφνικά σε έναν λόγο το οποίο βγάζει και ένας στα σλαβικά και μια περίεργη διάλεκτος, όχι ακριβώς σλαβικά, ένα κράμα, ένα περίεργο κράμα, προσπαθεί να μας πείσει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, ήταν φίλος του Απόστολου Παύλου. Και εκεί βγαίνει από τα ρούχα σου τελείως, δηλαδή τρελαίνεσαι. Λέει, συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, λέει, και τα είπαν εκεί και ξέρω. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν μπερδέψει τον Κολοκοτρώνη με το Διόνυσος. Ναι, έχουν το κίνητρο. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχουν το κίνητρο. Ακριβώς έχουν το κίνητρο. Εγώ πάντα ψάχνω το κίνητρο, βέβαια. Γιατί όταν δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει έγκλημα. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να είναι πλέον εμφανέστατος ο στόχος της διαστρέβλωσης. Αλλά όχι μόνο ο στόχος, και από ποιους έχει γίνει η διαστρέβλωση. Από αυτούς οι οποίοι είναι ιστορικά άσχετοι. Είναι όχι μόνο ιστορικά άσχετοι, αλλά και πνευματικά ανάπηροι, θα τους πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα το πω όμως. Πνευματικά ανάπηρος είναι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει ότι το 2000 π.Χ. είναι χρόνος αρχαιότερος από το 2000 μετά Χριστόν. Αυτοί νομίζουν ότι το 2000 π.Χ. είναι νωρίτερος χρόνος από το 2000 μετά Χριστόν. Βλέπουμε λοιπόν, επιστρέφοντας στα γέννη, βλέπουμε μία τρομερή επιρροή του εγκλωβισμένου γένους στην επιφάνεια, ακριβώς. Κοίτα να δεις που μιλάμε, προχωράμε στα γέννη, αλλά συνεχώς επιστρέφουμε στο δεύτερο. Διότι εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι, εκεί, τελικά. Εκεί έγινε όλο το παιχνίδι, στο δεύτερο έγινε. Το δεύτερο έκανε τη ζημιά. Μάλλον στο δεύτερο έγινε η παρέμβαση της αποστασίας. Και οι επιρροές είναι ακόμα, ακριβώς, βέβαια. Ναι, έτσι, η αποστασία υφίσταται ακόμα. Υπάρχει η αποστασία. Γιατί το δεύτερο γένος είναι εν ζωή ακόμα, δεν είναι πεθάνει. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να δούμε τώρα το ρόλο του. Του γένους των ηρών και των ημιθέων σε όλη αυτή την. Έτσι. Εντός εισαγωγικών διαμάχη. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Και λέει τώρα εδώ η Σύρδος ότι το τέταρτο γένος, το οποίο είναι το τέταρτο γένος το οποίο προσδίδει την Ιερά Τετρακτήρη των Πυθαγορείων, γι' αυτό είναι και το τέταρτο γένος, και βρίσκεται στην αρχή της οριζόντιας του Πυθαγόριου κανόνα, στην θέση 4, και λέει ότι μόλις, λέει, τελείωσαν και πέθαναν, λέει, και αυτοί, τους έδωσε τιμή και χάρη, λέει, μεγάλη ο Δίας, και τους έστειλε να πάνε να μείνουν στο βαθυγάλανο ωκεανό όλοι οι ήρωες, λέει, και να ζήσουν σε κάποια νησιά. Τι εννοεί? Τι εννοεί, τι είναι αυτό πάλι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Τι υπονοεί. Εδώ είναι. Εδώ λέει, και τούτοι μεν κατοικούν έχοντες ξέγνιαστη καρδιά στα νησιά των μακάρων κοντά στον βαθύ γάλανο
ουρανού, όλυβοι γύρω σου, λέει. Τι σημαίνει αυτό, σε ποια νησιά, πού τους πήγαν, τους ήρωες, κάπου τους πήγαν, δεν τους κρύψαν από κάτω, τους δώσαν χώρο, επί, όχι υπό, επί. Και, σένα, και στο πρωταρχικό στοιχείο, έτσι. Ακριβώς, στον Βαθυδίνη ωκεανό. Δηλαδή, ο Βαθυδίνης ωκεανός ποιος είναι, το σύμπαν. Και τους έδωσαν το καλύτερο σημείο πλανητών. Δύο πλανήτες τους έχουν δώσει. Στο καλύτερο σημείο του ουρανού. Του εγγύς ουρανού, έτσι, γιατί μιλάει για ωκεανό. Είναι Βαθυδίνης ουρανός, είναι κοντά σε μας αυτό. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά. Είναι πολύπλοκα μεν στον λόγο, αλλά είναι σαφέστατα. Αν τα ψάξεις λίγο παραπάνω και δεις ότι έτσι γίνεται. Λοιπόν, να το μεταφράσουμε λίγο αυτό. Να το μεταφράσουμε. Να το μεταφράσουμε. Νοητικά εννοώ, έτσι, όχι πραγματικά. Αν θες να βάλεις το λιθαράκι πρώτη, σ' ακούω. Όχι, δεν το τολμώ. Γιατί? Εγώ έχω πολύ μεγάλη φαντασία και επειδή δεν την χάνω μελετήτρια, δική μου λέξη, των συγκεκριμένων κειμένων και θέλω μετά να σε ρωτήσω στο τέλος κάτι σχετικά με τη μελέτη που αφορά όλους, το αφήνω σε σένα. Όχι, Απολώνη, δεν θα τολμήσω κάτι τέτοιο. Έχω πολύ μεγάλη φαντασία ως καλλιτέχνης, δεν τολμώ να πω τίποτα. Αφήνω με σε σένα. Προχώρα το εσύ. Κοίταξε, επειδή το θέμα του ωκεανού αναφέρεται και από τον Ορφέα, αναφέρεται και από άλλους όπως ο Πλούταρχος, όπως ο Πρόκλος, όπως αρκετοί συγγραφείς, αρχαίοι Έλληνες, έχουν πει, φιλόσοφοι το συγκεκριμένο, έχουν πει ότι ο ωκεανός έχει να κάνει όχι με, με την θάλασσα, με τον ωκεανό της θαλάσσης επί της γης, και έχει να κάνει με το σύμπαν, έχει να κάνει με τον ουρανό. Γιατί καταρχάς, εδώ μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη κουβέντα, καταρχάς το νερό επί της γης είναι η πρώτη μορφή η οποία μας αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεός, γιατί το νερό είναι εθεριακή μορφή η οποία είναι εφικτόν να γίνει αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Όχι ότι εμείς ως οντότητες δεν είμαστε εθεριακές μορφές, και εμείς είμαστε εθεριακές μορφές. Και η γη είναι εθεριακή μορφή. Γενικότερα ό,τι είναι υλικό είναι εθεριακή μορφή. Έχει εθέρα. Αυτός είναι ο οποίος προσδιορίζει την ύλη και την μορφή της ύλης. Λοιπόν, το νερό είναι εθεριακό είδος και δεν είναι γήινο προϊόν, έτσι, δεν είναι της γης. Έχει έρθει απ' έξω το νερό και έχει εγκατασταθεί επί της γης. Αυτό μας το δίνουν αρκετοί και αυτό μας δίνει και την έννοια του ωκεανού. Δηλαδή ο ωκεανός είναι το βαθύτατο σημείο των υδάτων.
Άρα, ίδωρ έχουμε και στο σύμπαν. Νερό έχουμε και στο σύμπαν. Άρα, εκεί είναι ο πραγματικός ωκεανός. Έτσι. Κάνω αυτόν τον παραλληλισμό. Μάλιστα. Ενδεχομένως να είναι και παρακινδυνευμένος, αλλά εντάξει, εγώ τολμώ. Βλέποντας αυτήν την άποψη, αντιλαμβανόμαστε ότι σε κάποια νησιά, και πώς θα μπορούσε να είναι το νησί στο σύμπαν, ένας πλανήτης. Άρα... Ακριβώς, αυτή την εικόνα δίνει, ναι. Ακριβώς, αυτή την εικόνα δίνει. Λοιπόν, μιλάει για κάποια νησιά... Το... Και στο εγγύς σύμπαν. Στο εγγύς, ακριβώς, εδώ που είμαστε εμείς. Όχι αλλού, όχι σε άλλο επίπεδο, εδώ. Γιατί είναι στην τέταρτη διάσταση. Είναι τώρα. Είναι στην οριζόντια, στην οποία μπήκε ο Απόλλων και είναι διαχειριστής της οριζόντιας. Είναι ο Απόλλων διαχειριστής της οριζόντιας. Της καθέτου Ινωδίας. Έτσι. Και της οριζόντιας είναι ο Απόλλων. Λοιπόν, αφού είμαστε εδώ και είμαστε επί του Απόλλωνος πλέον, φτάνουμε στο σημείο και ολοκληρώνοντας το θέμα 4, το ανθρώπινο «ον» στην θέση 4, στον αριθμό 4, που είναι οι ήρωες και οι μύθεοι, οι οποίοι είναι το 70% θεϊκή ουσία και το 30% ανθρώπινη. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Τι έγινε εδώ? Ναι, ναι. Δηλαδή ο Θεός ήρθε σε επαφή με ανθρώπους, με άνθρωπο, με γυναίκα δηλαδή, με γυναίκες, γιατί έτσι λένε, λέει, με τις μανάδες μας, λέει, ήρθε σε επαφή, ήρθαν οι θεότητες σε επαφή, ο Δίας και ο Απόλλωνας και οι άλλοι θεοί, και δημιούργησαν αυτές τις θεότητες. Εν τω μεταξύ τι γίνεται τώρα? Ο Απόλλων έχει πολύ μεγάλο συστατικό της θεότητας του Διός. Έχει πάρα πολύ μεγάλο συστατικό. Βεβαίως και η μητέρα του ήταν και αυτή από εξαίρετο, ήταν από εξαίρετη πλασματική δομή των ανθρώπων, αλλά είχε μεγαλύτερο, είχε περίπου το 90% ήταν του Διός η παρέμβαση στο θέμα του Απόλλωνος. Οι γυναίκες, mm-hmm, πού ανήκαν, γυναίκες... σε ποιο είδος, σε ποιο γένος? Στο χρυσό. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί... Ναι, γιατί υπάρχει μια φιλολογία, παραφιλολογία πάνω σε αυτό. Στο χρυσό. Τι ήταν οι γυναίκες, δηλαδή, κατάλαβες, αυτό θέλω, γυναίκες... γι' αυτό το ρωτάω. Οι γυναίκες ανήκουν, γυναίκες και άνδρες, ανήκουν στο χρυσό γένος αυτής της κατηγορίας. Λοιπόν, αλλά έχουμε την φυγή των ανδρών και έχουμε επί της γης την διαμονή και την παραμονή έναν αριθμό γυναικών, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος. Είναι... Επειδή δεν το είπαμε στην αρχή αυτό, και ήταν και δική μου απορία, έτσι, ναι, ναι, και είναι χρόνια απορία αυτή. Ναι, ναι, δεν είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός του χρυσού γένους των γυναικών, δεν είναι πολύ μεγάλος. Αλλά είναι σημαντικός αριθμός όμως, γιατί σε αυτόν βασίζεται η αναπαραγωγή του καθαρού ανθρώπινου είδους. Όταν θα έρθει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τους κλόνους, θα το διαχωρίσουμε αυτό και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν έχουμε τεκνοποίηση από μητέρα κλόνο, έχουμε διαφορετικό. Όταν έχουμε Όταν έχουμε τεκνοποίηση από μητέρα κλόνο, έχουμε διαφορετικό. Όταν έχουμε τεκνοποίηση από μητέρα του χρυσού γένους, έχουμε το καθαρό ανθρώπινο κλόνο. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, τελείως άλλη κουβέντα. Τα αναφέρω στην θεωρητική της υποτείνουσας, εκεί που έχουμε όλο το θέμα του Πυθαγορείου κανόνα. Εκεί τα αναφέρω, είναι η λεπτομέρεια της πέμπτης διάστασης αυτή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Αν γίνεται, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή, αν είναι εφικτό. Θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, θα μας μπει, ναι, στην πορεία. Γιατί είναι κενά αυτά που δημιουργούνται, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, έτσι έχουμε αυτές τις οντότητες οι οποίες ήρθαν με αυτόν τον τρόπο. Και από εκεί και πέρα τώρα πλέον έχουμε την άμεση επαφή
του ανθρώπινου είδους με την θεότητα πλέον. Παίζει πλέον εδώ, οι μύθοι παίζουν καθαρά πλέον επί γης, έχοντας το μεγαλύτερο, κουβαλώντας μάλλον ως ποσοστιαία μονάδα συστατικού της ουσίας των θεοτήτων, κουβαλώντας το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα ποσοστό 70%, ας το υπολογίσουμε εκεί περίπου, με ποσοστό ανθρώπινης μάζας, ύλης δηλαδή ανθρώπινης, ζώσιας ύλης ανθρώπινης, έτσι, όχι φανταστική, το 30%. Και έτσι έχουμε αυτή την διαφορά. Στη συνέχεια... Εγώ δεν θα πω τώρα τίποτα άλλο, ή θα το φαρδίνουμε πολύ. Όταν θα γίνει αυτή η εκπομπή για να το διευκρινίσουμε, θα πω και χαζές δικές μου ερωτήσεις. Καλά, εντάξει. Αλλά με τρώει σαν μυρμήγκι τώρα, αλλά δεν μιλάω, γιατί θα πλατιάσουμε πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, να φτάσουμε τώρα στο πέμπτο γένος. Ο Ισίωδος λέει, μακάρι, λέει, να πέθαινα πριν ή να γεννιόμουν μετά. Γιατί αυτό το γένος είναι το χειρότερο όλων. Είναι το χειρότερο. Αυτό όμως το τελευταίο που είπες είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ναι. Μακάρι να γεννιόμουν μετά. Το πριν, τι σημαίνει, θα το εξηγήσω το μετά. Το πριν, τι λέει, ότι μακάρι να γεννιόμουν στην περίοδο των ηρών. Ή να γεννιόμουν μετά, λέει, από αυτό. Το επόμενο γένος, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο, το επόμενο γένος, θα είναι το έκτο. Και το έβδομο θα είναι ακόμα καλύτερο. Όπως αντιλαμβάνεσαι, τελειώνει η αποστασία. Εδώ τελειώνει η αποστασία, στο 5. Και τι λέει εδώ τώρα. Στο σήμερα δηλαδή. Βέβαια. Και τι λέει τώρα, εδώ. Τώρα πια λέει, υπάρχει το πέμπτο γένος. Το σιδερένιο. Το σιδηρούν γένος. Το οποίο δεν σέβεται, λέει, ούτε τους γονιούς του. Ούτε τους γονείς του δεν σέβεται, τον πατέρα και τη μάνα του. Είναι τόσο ψεύτικο, λέει, που αντί, λέει, να επιβραβεύσει την αλήθεια, επιβραβεύει το ψέμα. Που αντί, λέει, να δικάσει, λέει, τον απατεώνα, δικάζει, λέει, το θύμα. Τι γίνεται σήμερα? Μήπως είναι ακριβώς αυτά? Είναι πλήρης διαστρέβλωση των σημαντικών νόμων. Ακριβώς. Αυτό είναι το πέμπτο γένος. Τι σημαίνει πέμπτο γένος τώρα? Αν αναλύσουμε τον μαθηματικό τύπο τον οποίο λέω, παρατηρούμε ότι έχουμε 5 αισθήσεις και έχουμε και 5 δάχτυλα σε κάθε άκρο μας. Ταυτόχρονα, ο Ισίωδος μας δίνει και τον αριθμό 5. Είναι τυχαίο που και ο Ισίωδος, αλλά και οι Πυθαγόροι και όσοι γενικότερα μιλούν φιλοσοφικά για το ανθρώπινο όν και του δίνουν την πέμπτη ζωική διάσταση, την πέμπτη ζωικής μορφής διάσταση, γιατί έχουμε και άλλες ζωικές μορφές επί του πλανήτη. Έχουμε το φυτό, έχουμε το ψάρι, έχουμε το αμφίβιο, έχουμε το ερπετό και έχουμε και τον άνθρωπο, στο 5. Και έχουμε και το τετράποδο, το ζώο, στο 6. Το θηλαστικό. Ακριβώς. Και τα πτηνά, βεβαίως. Και τα πτηνά είναι στο 7. Σα είπα όλα. Φυτό, το οποίο είναι υδρόβιο το φυτό, έτσι. Ναι, ναι. Ψάρι, αμφίβιο, στο 3, ερπετό, στο 4, άνθρωπο στο 5, τετράποδο ζώο στο 6 και το πτηνό στο 7. Το πτηνό είναι το αρχαιότερο, η
η αρχαιότερη ψυχή κατοικούσα σε σώμα επί της γης. Αυτή είναι η σωστή έννοια. Και γι' αυτό οι Πυθαγόροι δεν έτρωγαν πτηνό, ούτε αυγά. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν έτρωγαν ούτε πουλί, ούτε αυγά. Βεβαίως το κοτόπουλο δεν είναι πουλί, έτσι. Να, αλλά στην κατηγορία των πτηνών. Αν δεν είναι πουλί, τι είναι. Είναι κατασκευασμένο. Ναι. Mm-hmm. Για πες. Είναι κατασκευή, είναι κλόνος. Κοτά. Είναι κλόνος διατροφικής, είναι διατροφικός κλόνος των αποστάτων. Το τρώμε... Τέλος το κοτόπουλο, παιδιά. Το τρώμε και εμείς, βέβαια, εντάξει. Μας πείτες. Κανονικά δεν πρέπει να τρώμε τίποτα ζωικό. Πάμε παρακάτω. Ζωικό, ναι, όχι, δεν πρέπει να τρώμε. Μόνο ψάρι μπορούμε να τρώμε. Μόνο ψάρι. Φυτό και ψάρι είναι τα πρώτο και δεύτερο. Είναι... Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πλατιάσουμε πάρα πολύ και θα τελειώσουμε σε κανένα μήνα. Όχι, όχι, ναι. Δεν, ναι. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι φτάνοντας στο σιδερένιο γένος και ολοκληρώνοντας το σιδερένιο γένος, βλέπουμε τις πέντε διαστάσεις. Και βλέπουμε και ότι εναρμονίζεται στην πέμπτη αρμονική του σύμπαντος. Γι' αυτό φωνάζω εγώ πέμπτη αρμονική. Πέμπτη αρμονική. Όχι. Όλοι ακούνε τέταρτη αρμονική. Ακούμε. Στην προηγούμενη διάσταση των ηρώων, δηλαδή, την οποία δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε με τίποτα. Το κατάλαβες τι έχουν κάνει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Προσπαθούν να μας αποδιοργανώσουν τελείως. Δηλαδή, όσες οντότητες έχουμε το ελληνικό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, είναι το ελληνικό χαρακτηριστικό. Είναι πραγματικότητα, έτσι. Δεν είναι ρατσισμός. Όχι, έχουμε το ελληνικό χαρακτηριστικό. Είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Όσοι δεν το έχουν, είναι κάτι άλλο. Το οποίο δεν ξέρω τι. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη και να πω εγώ, γιατί δεν είμαι βιολόγος, για να πω ότι είναι τάδε, ή είναι εκείνο, είναι β, είναι α, είναι γ. Δεν το ξέρω. Εγώ πάντως, που είμαι άνθρωπος, αισθάνομαι άνθρωπος για ποιο λόγο. Γιατί έχω ανθρώπινα ένστικτα. Δεν μ' αρέσει να σκοτώνονται γύρω. Μου αρέσει να πλώνω το χέρι και να βοηθάω τους συνανθρώπους. Μου αρέσει να μιλάω με καλοσύνη στους ανθρώπους. Δεν μου αρέσει να τους βρίσω. Να σέβομαι άπαντες. Γιατί αυτό λέει ο νόμος του σύμπαντος. Πρέπει να σέβεσαι τα πάντα. Γιατί δεν είσαι μόνος. Συνυπάρχεις. Εντός του αρμονικού σχήματος. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό. Όποιος δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό και δεν χωράει μέσα στο μυαλό του, σημαίνει ότι δεν έχει ανθρώπινο ένστικτο. Μπορεί να το κατανοήσει και να μην μπορεί να το εφαρμόσει. Αυτό... Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επιρροή των δύο ημισφαιρίων, γιατί το ανθρώπινο «ον» αποτελείται από δύο πλευρές. Η μία πλευρά ανήκει στο γονέα πατέρα και η άλλη πλευρά ανήκει στον γονέα μητέρα. Ένας από τους δύο ενδεχομένως να ήταν κλόνος. Έγινε αντιληπτό αυτό? Βέβαια, και είναι... φαντάζομαι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και πολλοί άνθρωποι που είναι χαμένοι ουσιαστικά. Δηλαδή, ενώ προσπαθούν να προσεγγίσουν τη μία πλευρά, οι αντιδράσεις τους είναι περισσότερο φύλλα προσκύμενες στην άλλη πλευρά. Και εκεί υπάρχει μια τρομερή σύγχυση και μια διατάραξη του ψυχισμού τους. Το τεστ είναι σαφέστατο που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας. Και να δει τα ισόψυχά του και να αισθανθεί αν πραγματικά είναι άνθρωπος ή όχι. Για πες μας. Είναι απλό. Αγαπάς τους ανθρώπους? Ένα ερώτημα. Ή θα πεις ναι ή όχι. Αν μισείς τους ανθρώπους, δυστυχώς δεν είσαι άνθρωπος. Αν Απολώνη, ποιος θα το πει αυτό?
Θα σου πει ο άλλος μηχανικά ναι, γιατί αυτό πρέπει υποτίθεται να συμβαίνει. Όχι, το θέμα είναι μπορείς να το εφαρμόζεις. Εδώ είναι. Δεν έκανα την ερώτηση. Δεν κάνω την ερώτηση εγώ. Την κάνει την ερώτηση το ίδιο το άτομο στον εαυτό. Είναι θέμα αυτογνωσίας. Είναι το ερώτημα που πρέπει να κάνει ο καθένας στον εαυτό μας και να πει: αγαπάς τους ανθρώπους, αγαπάς τα δέντρα, αγαπάς τη φύση, αγαπάς τα φυτά, αγαπάς τα πάντα, αγαπάς τα ζώα, αγαπάς τα πουλιά. Αν η απάντηση είναι ναι, τότε είμαστε άνθρωποι. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε θα πρέπει να ψάξει τον αυτό, γιατί δεν μπορώ να το ονομάσω άνθρωπο, έτσι. Θα πρέπει να ψάξει βαθύτερα να δει που ανήκει. Ξέρεις τώρα τι με κάνεις να πω. Έλα. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, γιατί μέσα στον κυκαιόν αυτό που ζούμε, και ειδικά όταν ζούμε και σε μεγάλες πόλεις όπως έχουμε πει, που δεν υπάρχει καθόλου ηρεμία πνεύματος και ψυχής, είμαστε όλοι πάρα πολύ θυμωμένοι και είμαστε σε μια κατάσταση επίθεσης. Και σε αυτό υπάρχει η ερώτηση. Γιατί όταν βλέπεις ότι η επιθετικότητα που σου βγαίνει είναι έξω από σένα και δεν είναι μέσα από σένα, δεν είναι δική σου. Έχει έρθει από κάπου αλλού και έχει εγκατασταθεί μέσα σου. Όχι, εγώ ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Επειδή μου έχει τύχει να το κάνω αυτό το πράγμα, μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις ένα κουμπάκι που να λέει παύση, να παγώσουν τα πάντα γύρω σου, να κοιτάξεις τους ανθρώπους γύρω σου και να πεις τους αγαπώ, λοιπόν, ή όχι. Αυτό θα σου πω μια κουβέντα. Μία παύση θέλει αυτό. Αυτό είναι ένας από τους στόχους των μαθημάτων των οποίων ξεκινάω από το Σεπτέμβρη. Τα οποία μαθήματα θα γίνονται σε ένα οδείο που έχει να κάνει, το μάθημα ονομάζεται Πυθαγόρια Φιλοσοφία και Τρόπος Σκέψης. Είναι ο έλεγχος της ψυχής μας. Είναι ο έλεγχος της, πώς να το πω, της αναγνώρισής μας ως οντότητες. Τι είμαστε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Πολύ σημαντικό. Στο τέλος να πούμε και λεπτομέρειες, Απολλώνια, ναι. Για όσους ενδιαφέρονται. Να πούμε. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, το παρακάτω είναι ότι πλέον είναι σαφέστατο ότι προσπαθούν με πάντιους τρόπους το ανθρώπινο όν το οποίο υπάρχει και είναι μεγάλο το ποσοστό του επί της γης, γι' αυτό τους ανησυχεί, γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό. Αν δεν ήταν μεγάλο το ποσοστό, δεν θα έτρεχε τίποτα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα είχαν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή το δεδομένο το οποίο αυτοί επιδιώκουν και επιθυμούν. Αλλά βλέπεις ότι πάντα υπάρχουν εμπόδια και δεν δημιουργείται αυτό που θέλουν. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Και συγκεκριμένα, μετά το γένος των ιερέων, αφού καθαρίστηκε η γη και επανερχόμενο το γένος αυτό το δικό μας, όταν ήρθε, όχι επανερχόμενο, όταν ήρθε το γένος το δικό μας, βρήκαν τον τρόπο και την ευκαιρία να επανέλθουν, να επανέλθει η δογματομορφική άποψη των θρησκειών. Έτσι. Το δόγμα, το θρησκευτικό δόγμα, το οποίο αυτό είναι το χειρότερο το οποίο θα μπορούσε να μας βάλει σε πολύ μεγάλους μπελάδες επί της γης. Αυτό είναι η μεγάλη έρηγα. Και αυτό θα αποτελέσει στο μέλλον μεγάλη αφορμή για πολέμους, όπως ήδη έχουν γίνει. Έτσι. Και αυτοί οι πόλεμοι που έγιναν στην αρχαιότητα, προχριστού, δεν έγιναν ποτέ για θρησκευτικούς λόγους. Πλην ορισμένων φορών, ορισμένων πολεμικών εξελίξεων, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από την ανατολική πλευρά, από τους Πέρσες δηλαδή, από εκεί, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να κάνουν κάποια πράγματα. Από το χριστιανισμό και μετά από την εμφάνιση του υποτιθέμενου χριστιανισμού, έτσι, από την εμφάνιση αυτού του τύπου του χριστιανισμού, του αιρετικού χριστιανισμού, άρχισε πλέον
να γίνεται δογματική κατάσταση και άρχισαν να εμφανίζονται θρησκευτικοί πόλεμοι. Πλέον εμφανέστατοι, ξεκάθαροι και με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Και τα πιο δυσάρεστα αποτελέσματα ήταν η εξαφάνιση και η καταστροφή του αρχαιολογικού πνεύματος. Και ο στόχος είναι αυτός ουσιαστικά. Γιατί αντιστρατεύεται η δογματική μορφή των θρησκειών, αντιστρατεύεται την αρχή του σύμπαντος, τον νόμο του σύμπαντος. Ουσιαστικά, αλλά όχι όμως φαινομενικά. Έτσι, κρυπτόμενοι πίσω από έναν λόγο θεοκρατικό, προσπαθούν να μας πείσουν ότι η μέρα είναι νύχτα και ότι η νύχτα είναι μέρα. Προσπαθούν να αντιστρέψουν τους όρους. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και ενδεχομένως να μην είμαι και ο καταλληλότερος που θα μπορούσα να το θέσω και να το θίξω. Υπάρχουν άλλοι που έχουν μεγαλύτερη γνώση από εμένα. Οι θεολόγοι. Υπάρχουν άλλοι που έχουν μεγαλύτερη γνώση από εμένα. Οι θεολόγοι, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα και θα μπορούσαν να το αναπτύξουν. Αλλά δεν ξέρω αν πραγματικά θα ήθελα να το αναπτύξουν σωστά, έτσι όπως θα πρέπει. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας το σημερινό θέμα, είναι ότι πλέον είναι φανερότατο ότι το πέμπτο γένος υπακούει στην αρμονική συμπαντική ταλάντωση της πέμπτης αρμονικής του σύμπαντος. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε το πέμπτο. Γι' αυτό έχουμε πέντε δάκτυλα και γι' αυτό έχουμε και πέντε αισθήσεις. Και η πέμπτη αρμονική είναι αυτή η οποία εναρμονίζει το σύμπαν το δικό μας. Το σύμπαν σε αυτό το οποίο ανήκουμε. Γιατί αν θα πάμε στην έκτη αρμονική, η έκτη αρμονική εναρμονίζει άλλο επίπεδο συμπαντικό. Το έκτο. Και εκεί θα είναι το επόμενο γένος, στο έκτο, το οποίο θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση και θα είναι πολύ καλύτερο γένος από το σημερινό. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα μάτια ανοιχτά και όχι απλώς ελληνικά, ελληνικότατα. Μας άνοιξε την όρεξη, Βολόνια. Έτσι. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες εκπομπές πιο βαθιά ίσως, mm-hmm. σε κάποια θέματα σχετικά με αυτά που αναφέραμε σήμερα. Mm-hmm. Δεν θέλω να το επεκτείνω, απλά γίνεται κάποια αναφορά στο έκτο. Μία απλή ερώτηση θα κάνω, mm-hmm. από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Τι έχουμε να προσδοκάμε τώρα εμείς, κατ' εσέ που έχεις μελετήσει βαθιά. Αυτό που έχουμε να προσδοκάμε εμείς, να διατηρήσουμε την ψυχή δική μας. Και αν διατηρήσουμε την ψυχή δική μας και ελεύθερη, ως ανθρώπινα όντα, το οφείλουμε αυτό. Ως ανθρώπινα όντα, οφείλουμε σε αυτήν την οντότητα, την ανθρώπινη οντότητα, η οποία έστω ας ανήκει στο πέμπτο, να διατηρήσουμε την ψυχή ελεύθερη και δική μας. Γιατί η ψυχή είναι και ελεύθερη και δική μας. Απλούστατα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε συμπαντικών. Είμαστε ένα κατώτερο, ένα εξευτελιστικό, ένα όν το οποίο ούτε και η ψυχή δεν μας ανοίγει. Όχι, η ψυχή είναι δική μας. Έχουμε την ελεύθερη βούληση και είμαστε υποχρεωμένοι να το διατηρήσουμε. Και όλοι θα συμβάλλουμε στην μετάβαση στο άλλο γένος. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς, γιατί άμα δεν υπάρχει ελεύθερη ψυχή, ανθρώπινη, δεν μπορεί να υπάρξει επόμενο γένος. Έγινε κατανοητό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω. Όχι, πες μου εσύ πρώτα, γιατί εγώ θα πω του επιλόγου. Ετοιμάζουν κάτι καινούριο τώρα. Δηλαδή? Επί του συστήματος. Έχουν αρχίσει και βγάζουν κάποιες καμπάνιες εδώ, ελάτε οι τράπεζες. Έτσι. Ελάτε λέει να ρυθμίσουμε δάνεια, κάνουμε να δείξουμε. Έχουν διακαεί πόθο να εμφανίσουν όλα τα δάνεια τα κόκκινα, να τα εμφανίσουν λευκά.
χωρίς να υπάρχει η δυναμική και η δυνατότητα αυτά να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν αυτό? Άρον-άρον θέλουν να το κάνουν αυτό, έτσι. Με κάθε κόστος η τράπεζα πλέον προσπαθεί να πείσει τον δαλειολήπτη να πάει να κάνει διακανονισμό, ώστε όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα συγκεντρωθεί ένα συγκεκριμένος αριθμός, που θα μετατραπεί ένα συγκεκριμένος αριθμός των κόκκινων σε λευκά, παραμύθι λευκά, έτσι, θα τα πουλήσουν σε ξενοφάντς. Με αποτέλεσμα τότε να γίνει η μεγάλη εισβολή, γιατί ακόμα δεν μπορούν να μπουν. Ας είναι καλά ως ώρας που δεν μπορούν να μπουν. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αν δεν ήταν ο Αρτέμις, είμαστε μαύροι και άραχνοι. Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε. Και να μην, ναι, βέβαια, τι λέμε τώρα, μέσα σε 2 χρόνια έχουν γίνει πράγματα που ούτε καν θα μπορούσε να τα φανταστεί και το πιο εξελιγμένο μυαλό. Και πρέπει να αντιστεκόμαστε. Εγώ προσωπικά γίνομαι αποδέκτης άπειρων τηλεφωνημάτων καθημερινά, τα οποία δεν σηκώνω, δηλαδή δεν συμβάλλω σε αυτό το πράγμα. Πρέπει ο κόσμος να πάψει να φοβάται. Μάλιστα τώρα μας κηρύξανε και ύποπτους για όσοι λέει χρωστάνε πάνω από 10.000 στην εφορία, λέει είναι ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, βρώμικου χρήματος. Δηλαδή είναι να γελάς. Ναι. Προσπαθούν να διοχετεύσουν με τέτοιο τρόμο ώστε να συμβιβαστούμε ακριβώς. Και να κάνουν αυτό ακριβώς που είπες. Τίποτα. Να μην φοβηθεί κανείς. Να μην σπεύσει να αλλάξει και μάλλον να μην υπογράψει τίποτα από τη δανειοληπτική του κατάσταση. Να μην γίνει καμία αλλαγή. Τίποτα. Όσοι έχουν. Και όσοι ανήκουν. Και όσοι έχουμε καταφέρει και έχουμε. Γιατί εγώ έχω μπει, ας πούμε, σε κάποιο σύστημα. Γιατί όλοι έχουμε πάρει να δάνει. Εγώ το πήρα από την εργατική κατοικία και από την εργατική κατοικία την εξαφάνισαν και ξαφνικά βρέθηκα να χρωστάω σε τράπεζα. Μα ναι, μα και η κάθε κάρτα είναι ένα δάνειο. Μα και η κάθε κάρτα. Και τώρα δεν μιλάμε πια μόνο για τις τράπεζες, έτσι. Εδώ μιλάμε για χρέη εφορίες, μιλάμε για χρέη στα ταμεία. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι ένα πακέτο οδηγούμενο το οποίο θέλουν να φέρουν σε μια θέση στον κόσμο ώστε να αρχίσει να υπογράφει εν λευκό ό,τι του δώσουν. Από φόβο. Όχι, δεν υπογράφουμε πουθενά τίποτα, δεν υπογράφουμε τίποτα. Και πρόσεξε τώρα, ετοιμάζουν ένα άλλο παιχνιδάκι. Ξαφνικά η Ελλάδα θα ανακάμψει οικονομικά. Εντός των επόμενων μηνών. Οικονομικά η Ελλάδα θα ανακάμψει. Και θα βγει η Moody's και όλες οι άλλες οι Moody's, οι οποίες θα μας πούνε ότι πλέον αποφασίσαμε ότι δεν είσαστε επικίνδυνοι, είσαστε 3α. Ακούτε τι πάνε να μας κάνουν πάλι. Έτσι. Κάποιος τους έχει χαλάσει όμως τη συνταγή. Τους τη χάλασε ο Αρτέμις τη συνταγή. Έτσι ακριβώς. Τους άλλαξε τα φώτα, όχι τους χάλασε μόνο τη συνταγή. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει όλοι να βάλουμε το δαχτυλάκι μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς μόνο μπορούμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Είναι στο χέρι μας. Στις επόμενες εκλογές να μην ξαναψηφίσει κανείς, μα κανείς, αυτούς που μας κατέστρεψαν. Από τον καταστροφέα, τι περιμένεις, ανάπτυξη? Καταστροφή. Δηλαδή, εγώ έχω ένα τρακτέρ που έχει πίσω τον καταστροφέα. Ο καταστροφέας τι αυτός θα γίνει? Θα γίνει σποροδότης που θα μου δώσει σπορά? Όχι, θα μου τα καταστρέψει συνέχεια όλα. Το μηχάνημα αυτό μπορεί να κάνει αυτό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Το μηχάνημα αυτό των κομμάτων εν μέσω σπίτι σαφώς τελείες πλέον. Τα κόμματα έχουν γίνει τελείες πια. Τελειώσανε. Δεν υπάρχουν κόμματα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μόνο μία καταστροφή. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και η προφανής δικαιολογία πάντα που ακούγεται ότι αυτούς ξέρουμε, δεν τολμάμε για κάτι άλλο και δεν το λένε κιόλας και καθαρά. Ναι. Όχι, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να κάνουμε τη διαφορά μέσα από λουσμένες με τόλμη ενέργειες, όπως λέω και σε ένα ποίημα μου. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Εμείς οι Έλληνες έχουμε την δυνατότητα αυτή. Έχουμε τη δυνατότητα να σπάμε το δεσμό. Γιατί ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι ταχύτατος και είναι αποκεντρικός. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος δογματίζει κατά κάποιον τρόπο, θα μπορούσε να πει, τρόπο σκέψης. Το δογματίζει, δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιώ. Το ακυρώνω. Οριοθετεί τον τρόπο σκέψης με τον νόμο του σύμπαντος. Δηλαδή με το φυσικό νόμο.
όπως έχω πει, ότι μας βάλανε να ονομάζουμε την κλίμακα ανιούσα. Γιατί? Για να μην σκεφτόμαστε συμπαντικά. Γιατί άμα ονομάζεις την κλίμακα ανιούσα, σκέφτεσαι κεντρομόλα. Δεν σκέφτεσαι φυγοκεντρικά. Ενώ ο νόμος του συμπάντους είναι φυγοκεντρικός. Κατάλαβες τι γίνεται? Όταν ρίξουμε ένα βοτσαλάκι στη λίμνη, οι δακτύλοι βγαίνουν προς τα έξω, δεν πάνε προς τα μέσα. Αυτοί μας έχουν κάνει να σκεφτόμαστε προς τα μέσα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο. Πλέον θα πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια τους. Ή σκύβουμε το κεφάλι και μας το κόβουνε, ή το κρατάμε όρθιο και δεν το φτάνουμε. Και όχι την τύχη, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί αν υπήρχε τύχη, λέει, θα κουτουλάγανε οι πλανήτες, όπως λέει και ο Αρτέμις. Έτσι ακριβώς. Δεν θα έχει μείνει τίποτα. Να σου πω, Απολώνη, μία τυπική ερώτηση θα κάνω για τους ακροατές. Πώς μπορεί κάποιος, δηλαδή τι προτείνεις εσύ, να μπορούν να έχουν μία πρόσβαση σε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά κείμενα σε νεοελληνική γλώσσα, γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί πλέον, έτσι όπως τα έχουν κάνει τα σχολεία, δυστυχώς. Δεν μαθαίνουμε την αρχαία ελληνική ή και αν τη μάθουμε, τη μαθαίνουμε με λάθος τρόπο, να μπορούν να έχουν με ηρεμία και ησυχία μία δυνατότητα μελέτης των κειμένων του Ησιώδου σε νέα ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά πράγματα. Αν θα ψάξουν σε βιβλιοπωλεία τα οποία έχουν αρχαία ελληνική γραμματεία, έχουν εξειδίκευση στην αρχαία ελληνική γραμματεία, θα βρουν τα πάντα του Ησιώδου. Ο Ησίωδος έχει πει πολύ όμορφα πράγματα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα είπε ο Όμηρος. Αλλιώς τα αναλύει ο Ησίωδος και σε άλλη περίοδο, έτσι. Και αλλιώς τα αναλύει ο Όμηρος. Είναι μια τεχνική συγγραφής, μια τεχνική μια τέχνη γραφής του λόγου διαφορετική από ό,τι ήταν του Ομήρου. Ωραία. Θέλεις να μας πεις λίγο και για το καινούριο σχολείο που ξεκινάει? Το καινούριο σχολείο που ξεκινάει, θα ξεκινήσουμε μαθήματα. Το πρώτο μάθημα θα είναι κάθε Τετάρτη, θα γίνεται απόγευμα, το οποίο θα είναι θεωρία, Πυθαγόρια φιλοσοφία, συγγνώμη, Πυθαγόρια φιλοσοφία και τρόπο σκέψης. Και το δεύτερο μάθημα θα είναι διδασκαλία τεχνικής οργάνου αρχαίας ελληνικής λύρας Επτάχορδης και Τοξωτής Πανδουρίδας. Θεωρία και τεχνική οργάνου. Έτσι. Αυτά είπες ότι θα γίνονται σε κάποιο οδείο. Σε κάποιο συγκεκριμένο οδείο. Θες να το αναφέρουμε τώρα, αν κάποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει κατευθείαν με σένα, δεν ξέρω πώς θες να γίνει. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου όποιος θέλει και να του δώσω χαρακτηριστικά και στοιχεία. Το τηλέφωνο, θες να δώσουμε το τηλέφωνο, μας δεν με πειράζει, να δώσουμε ένα τηλέφωνο κινητό στον αέρα. Ναι, αν δεν έχεις εσύ πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί το έχω για αυτή τη δουλειά αυτό το κινητό, για να με παίρνει ο κόσμος να επικοινωνεί μαζί μου. Ωραία. Δεν είναι κρυφό πλέον, πρέπει να επικοινωνεί ο κόσμος. Δηλαδή να επικοινωνούμε. Έτσι πρέπει να το επαναλάβουμε δύο φορές μόνο για να προλάβουν να το γράψουν. Το τηλέφωνο είναι 694-3594-155. 694-3594-155. Είναι το τηλέφωνο, το κινητό στο οποίο μπορούν να με βρουν ό,τι ώρα θέλουν και να επικοινωνήσουν μαζί μου. Ωραιότατα. Απολώνη, θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Μας έλειψες, πραγματικά. Κάναμε και εμείς μια, έτσι κατεβάσαμε λίγο τις ταχύτητες μέσα στον Αύγουστο, γιατί περισσότεροι λείπουν. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε τώρα από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτή που μπαίνει. Νομίζω ότι θα υπάρχουν οι συνθήκες να ξεκινήσουμε πάλι τις εκπομπές. Ωραία. Να τις μεταδίδουμε. Και φαντάζομαι ότι θα έχεις πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις και μετά. Με τη βοήθεια. Είμαστε όλοι αυτιά. Ενδιαφέροντα γίνονται με την βοήθεια τη δική σου. Όσο μου κάνεις έξυπνες ερωτήσεις, τόσο και ενδιαφέροντα πράγματα θα μπορούμε να πούμε.
προσπαθώ να είμαι χαλαρή, δεν θέλω να είναι κάτι επιτηδευμένο, έστω και αν μπω και κάποια βλακεία ή κάτι πολύ αφελές, θέλω να βγαίνει έτσι, γιατί είναι δώρον άδωρο να νιώθει κάποιος ακροατής ότι θα ήθελε να ακούσει κάτι, θα ήθελε να ρωτήσει κάτι που μπορεί να φανεί αφελές και δεν τολμάει να το κάνει. Και έχουμε πει, αλλά αυτό ίσως λόγω εποχής δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση και το επαναλαμβάνω. Συνέλληνες, πρέπει να καταγράφετε τις ερωτήσεις σας. Ο Απολλώνιος είναι διαθέσιμος και με πολύ χαρά να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Ήδη κάποιοι συνέλληνες μου έχουν δώσει κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν ήταν αρκετές για να μπορούν να δημιουργηθούν 1-2 εκπομπές όπου θα υπάρχουν οι απαντήσεις. Μην τρέπεστε, μπορεί να μην θέλετε να αναφερθεί το όνομά σας, να μας το πείτε. Ο τρόπος που μπορείτε να θέτετε τις ερωτήσεις έχει καταγραφεί μέσα από τη σελίδα του Soras FM στο Facebook. Υπάρχει ειδική κατηγορία που μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα και να ζητήσετε και να μην αναφερθεί και το όνομά σας. Νομίζω ότι όταν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν μπορεί να παγιωθεί και μία γνώση που παίρνουμε. Περνάει, μπαίνει από το ένα αυτή, βγαίνει από το άλλο και τελειώνει εκεί η ιστορία. Και μπορεί μία δική σας ερώτηση να είναι και ερώτηση άλλων 10 ανθρώπων. Οπότε σκεφτείτε ότι έτσι παράγεται και κάποιο έργο και κάνετε κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Εγώ γι' αυτό ρωτάω. Ό,τι μου έρθει στο κεφάλι το ρωτάω. Δεν ντρέπομαι. Α, δεν πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί... Ούτε θα παριστάνω την παντογνώστρια εδώ πέρα από το μικρόφωνο, γιατί δεν είμαι. Έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί μια ερώτηση την οποία να τη θεωρείς, ξέρω εγώ, αφελή, μπορεί να βγάλει κλειδί απάντηση, η οποία να λύσει πολλά ερωτήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί να μην γίνονται ερωτήσεις, να γίνονται, δεν είναι κακό, είναι καλό να γίνονται ερωτήσεις. Μα είναι αυτό που λέω και πολλές φορές και στα παιδιά μου, ειδικά στο γιο μου που είναι πιο ντροπαλός. Δεν κατάλαβα αυτό στο σχολείο, δεν κατάλαβα αυτό στο φροντιστήριο. Ρώτα. Βέβαια. Και φρενάρει. Λέω, μα αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης αυτού του χώρου που βρίσκεσαι. Ναι, ναι. Διότι αν δεν ρωτήσεις και δεν σου απαντήσουν, τότε δεν συντρέχει λόγος να είσαι εκεί. Σωστά. Που σημαίνει ότι γνωρίζεις. Επειδή λοιπόν δεν γνωρίζεις και κάποιοι σε κάποια πόστα βρίσκονται για να προσφέρουν τη γνώση απλόχερα, mm-hmm. εσύ απλά την προκαλείς. Γιατί αν δεν ζητήσεις, δεν θα λάβεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας σημαντικός νόμος. Ναι. Ζητήστε για να λάβετε. Απολλώνιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το ραντεβού μας θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε κατηδίαν. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση πάλι. Ναι, ναι, βεβαίως. Να πω ότι την Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη ξεκινάμε πάλι τις Δευτέρες στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι οποίες κάνουμε εναρμόνιση του κυττάρου και του DNA και ζεύξη των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, για να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τον εγκλωβισμό τον οποίο μας έχουν επιβάλει. Ωραία. Ο τρόπος επικοινωνίας με τον Απολλώνιο καταγράφηκε. Το έχετε, παιδιά, το τηλέφωνο. Τον καλείτε. Ένας γλυκέτατος άνθρωπος. Δεν τον ενοχλείτε. Δεν θα σας κάνει να νιώσετε άσχημα. Μπορεί ο καθένας, και είναι και πολύ σοφόρτος των υποχρεώσεων που έχουμε και ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος, αλλά κοιτάξτε μήπως μπορείτε κάτι από όλα αυτά να κάνετε. Είναι προς όφελος της ψυχής σας πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Σε χαιρετώ, εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και της εβδομάδας και εμείς θα τα πούμε πάλι. Και βέβαια, καλή αντάμωση. Να είσαι καλά.